Γένεσις κεφάλαιον λάμδα β. Και Ιακώβ ακόβα στην οδόν αυτού, και αναβλέψα είδε παρεμβολήν Θεού παρεμβευλικίαν, και συνήντησαν αυτό οι άγγελοι του Θεού. Είπε δε Ιακώβ, η νίκα είδεν αυτούς. Παρεμβολή Θεού αυτή, και εκάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου παρεμβολέ. Απέστειλε δε Ιακώβ αγγέλους έμπροσταν αυτού προς εσάφτων αδελφών αυτού εις χώραν εδώμ. Και ἐνετίλα το αυτής λέγον. Ούτως ερείτε το κυρίο μου Ισάφ. Ούτως λέγει ο πέσου Ιακώβ. Μεταλάβαν παρόκισα και εχρόνισα έως του νυν. Και γένον τόμοι βόες και όνοι και πρόβατα και πέδες και πεδίσκε Και απέστειλα αναγκύλε το κυρίο μου Ισάφ. ίνα ο πέσου χάριν εναντίον σου και ανέστρεψαν οι άγγελοι προς Ιακώβ λέγοντας «Ήλθομεν προς τον αδελφόν σου Ισάφ και ειδώ αυτός έρχεται η συνάντηση σύνση και τετρακόσια άνδρες τα αυτού». Εφοβήθη δε Ιακώβ σφόδρα και υπορρίτω. και διήλε τον λαών των μεθεαυτού και τους βόας και τα σκαμήλους και τα πρόβατα εις δύο παρεμβολάς και είπε Ιακώβ «Εάν έλθει Ισάφης παρεμβολήν μίαν και κόψει αυτήν, έστε η παρεμβολή η Δευτέρα είπε δε Ιακώβ, «Ο Θεός του πατρός μου Αβραάμ και ο Θεός του πατρός μου Ισάκ, Κύριε σύ ο υπόνμη, απότρεχε εις την γήν της γενέσεώς σου και εύσε ποιήσω, ικανούστομη από πάσης δικαιοσύνης και από πάσης αληθείας, είσαι ποιήσα το παιδί σου. Εν γάρτη ράβδο μου ταύτη διέβην τον Ιορδάνιν τούτον, νινίδε γέγωνα γέγονα εις δύο παρεμβολάς. Εξελούμε εκχειρός του αδελφού μου, Ισάφ, ότι φοβούμαι εγώ αυτόν, μήποτε ελθόν πατάξι με και μητέρα επιτέκνης. Σι δε είπας, εύσε ποιήσω και θύσω το σπέρμα σου ως την άμμον της θαλάσσης, ή σου καριθμηθήσετε από το πλήθους. Και κοιμήθηκε εκεί την νύκτα εκείνην, και έλαβε νον έφερε δώρα, και εξαπέστειλεν εις αυτό αδελφό αυτού, έγας διακοσίας, τράγου είκοσι, 20, πρόβατα διακόσια, κρύους είκοσι, καμήλους σα και τα παιδεία αυτών τριάκοντα, βόα τεσσαράκοντα, τάβρους δέκα, όνου είκοσι και πόλου δέκα, και έδωκε να αυτά τη πεσίν αυτού πίμνιον κατά μόνα, είπε δε τη πεσίν αυτού. Προπορεύεστε έμπροσθέν μου, και διάστημα ποιείται αναμέσων πίμνη και πίμνη. Και ενετήλα του το πρώτο λέγον. Εάν σε συναντήσει η Σάφο αδελφό μου και ρωτά σε λέγον, τι και πού πορεύει, και τι νοσταύτα τα προπορευόμενά σου, Ερής του παιδό σου Ιακώβ, δώρα απέσταλ και το κυρίο μου Ισάφ, και ειδού αυτό ο πίσω ημών. Και ενετήλα το πρώτο και το δευτέρο και το τρίτο και πάση της προπορευωμένη ο πίσω των πυμνίων τούτων, λέγον. Κατά το ρήμα τούτο λαλίσατε Ισάφ εν το ευρύνη μα αυτόν και ερείτε. Ιδού ο πέσου Ιακώβ παραγίνεται ο πίσω ημών, είπε γάρ. Εξυλάσσομαι το πρόσωπον αυτού εν τη δόρη της προπορευωμένη αυτού, και μετά τούτο όψο με το πρόσωπον αυτού, ίσως γάρ προσδέξετε το πρόσωπον μου, και προεπορεύετε τα δώρα κατά πρόσωπον αυτού, αυτός δε εκοιμήθη τη νύχτα εκείνη εν την παρεβολή. Αναστάσδε τη νύχτα εκείνην, έλαβε τας δύο γυναίκας και τας δύο παιδίσκας και τα ένδεκα παιδεία αυτού, και διέβη την διάβασιν του Ιαβόκ. Και έλαβεν αυτού και διέβη τον χυμάρου και διεβίβασε πάντα τα αυτού. Υπελήφθη δε Ιακόβ μόνο, και επάλε ένα άνθρωπος μεταφτού έως πρωί. Είδε δε, ότι ου προς αυτόν. Και ύψατο του πλάτους του μυρού αυτού, και ενάρκησε το πλάτους του μυρού Ιακώβεν το παλέιν αυτόν με Και είπεν αυτό, «Απόστηλών με». ανέβηγα γαρο όρθρος, ο δε είπεν, «Ου μη σε αποστήλω, εάν μη με ευλογήσεις». Είπε δε αυτό, «Τι το όνομά σου εστίν», ο δε είπεν, «Ιακώβ». Και είπεν αυτό, Ου κληθήσετε έτη το όνομά σου Ιακώβ, εστε το όνομά σου, ότι ενίσχυσα με τα Θεού και με τα ανθρώπων δυνατό έσυ. «Ηρώτησε δε Ιακώβ και είπεν, Ανάγγελόν μη το όνομά σου και είπεν, Είναι τι τούτο ερωτάσει το όνομά μου, και ευλόγησεν αυτόν εκεί. Και εκάλεσεν Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου, είδο Θεού, είδων γαρθεών πρόσωπον προς πρόσωπον και εσώθη μου η ψυχή. Αν έτειλε δε αυτό ο ήλιο, η νίκα παρήλθε το είδο του Θεού. Αυτό δε επέσκαζε το μυρό αυτού. Ένε του, τούτου, ου μη η Ισραήλ των Εύρων, ο ενάρκησεν, ο έστεινε επί του πλάτους του μυρού, έω τη ημέρα τάφτη. Ότι ύψατο του πλάτου του μυρού Ιακώβ, του νεύρου ο ενάρκησεν.